Θα καλησπερίσω τώρα την καλή συνάδελφο, δημοσιογράφο, τη Δώρα την Αυγέρη, η οποία βεβαίως είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Εγώ αυτή την πρόσκληση. Καλησπέρα και σε εσάς, τηλεθεάτριες και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, να ζητήσω ένα σχόλιο βεβαίως σε ό,τι αφορά το εμπόριο και το πώς έχει εξελιχθεί η όλη η ιστορία τις τελευταίες ημέρες στη Θεσσαλονίκη, κυρία Αυγέρη. Νομίζω ότι ακούσατε και τις δηλώσεις. Άκουσα και πραγματικά αυτό το ύφος και το στυλ του κυρίου Μητσοτάκη. Δηλώνω ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι αδιόρθωτος και ότι πραγματικά δεν ζει μέσα στην κοινωνία αυτή. Δεν έχει καμία σχέση με τους εμπόρους, με τους καθημερινούς ανθρώπους, με τους ανθρώπους που εργάζονται στις λαϊκές αγορές. Αύριο υπάρχουν και σχετικές κινητοποιήσεις. Ειλικρινά, ακόμη έχει το θράσος ο κύριος Μητσοτάκης να κουνά το δάχτυλο και να μιλά για ατομική ευθύνη? Σε ποιον μιλά για ατομική ευθύνη? Όταν ο ίδιος δεν έχει τη στοιχειώδη ευθύνη. Την Τετάρτη ανακοινώνει άνοιγμα του λιανεμπορίου και την Παρασκευή το αναστέλει. Σε αυτούς τους ανθρώπους μιλάω που κάνουν όλες αυτές τις προετοιμασίες μετά από τόσο σκληρό πολύμινο lockdown, με τόσα προβλήματα οικονομικά, αλλά και μπορώ να σας πω και προσωπικά και οικογενειακά και με απώλειες ανθρώπων. Αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, που ετοιμάζονταν να ανοίξουν τα μαγαζιά τους, μπορεί και οι ίδιοι να έχουν προσβληθεί από κορονοϊό, να είχαν μια περιπέτεια υγείας, να έχασαν και δικούς τους ανθρώπους. Έχουν και οι ίδιοι τα ψυχολογικά φορτία που έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Σε αυτούς μιλάμε αυτό το ύφος. Αντί να κουνά το δάχτυλο σε αυτούς που κάναν τον ταβαντζιλί και επιστήμη στη χώρα μας επί ημερών του. Ας πάει να ζητήσει τις ευθύνες από το φουρτιώτη που πήγε χτυπώντας την πόρτα μέσα στο Υπουργείο Εργασίας. Σε ποιον? Στον Υπουργό Εργασίας, τον πρώην, της Νέας Δημοκρατίας, τον άνθρωπο που τώρα είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και κάνει καταγγελίες για χιλιάδες ευρώ που έτρωγε από το δημόσιο οικονομικό σύστημα ο κύριος Φουρτιώτης. Έχει το θράσος ακόμα να μιλά ο κύριος Μητσοτάκης? Εγώ θα ήθελα πραγματικά να τον δω ανάμεσα στους ανθρώπους, σε αυτούς που πηγαίνουν και στους καταναλωτές στις λαϊκές αγορές, αλλά και στους ίδιους τους εμπόρους και τους παραγωγούς. Να βγει μέσα στην κοινωνία. Τι θα πει? Αυτό για, τις λαϊκές, αυτό για τις λαϊκές αγορές, κυρία Αυγέρη, κρατήστε το για το τέλος, για να το έχουμε ως γέφυρα, διότι είναι το επόμενο ρεπορτάζ. Και όσο για το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί ούτως ή άλλως σήμερα ήρθε για να παρουσιαστώ αυτό το περιβόητο 2-0, στην ουσία είναι 0 από 0-0 η κυβέρνηση και 0 για την ελληνική κοινωνία και για τους μικρομεσαίους, στη μεσαία τάξη, την ψήφο της οποίας υπεξαίρεσε ο κύριος Μητσοτάκης σε εκλογές το 2019. Είναι πραγματικά ένα πρόγραμμα το οποίο δεν διαβουλεύτηκε καθόλου με την ελληνική κοινωνία, με τις εμπορικές παραγωγικές τάξεις, με κανέναν, ούτε καν με τα κόμματα, τα πολιτικά, τις πολιτικές δυνάμεις. Και όποιος είχε την ευκαιρία σήμερα να παρακολουθήσει αυτή τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, στη Βουλή, στην Αρμόδια Επιτροπή, στην κοινή μάλλον συνεδρίαση, θα είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ότι όλες οι αντιπολιτευόμενες δυνάμεις αυτό είχαν να καταλογίσουν τον κύριο Μητσοτάκη. Ότι φέρνει ένα σχέδιο που στην ουσία είναι ΣΔΙΤ. Ένα αποτυχημένο μοντέλο που λειτουργεί εις όφελος των πολύ λίγων και σε βάρος της πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός προημερών ανέφερε ότι το συγκεκριμένο σχέδιο ανάκαμψης πρόκειται να συζητηθεί και να συναποφασιστεί με τα υπόλοιπα κόμματα, κυρία Αυγέρη. Δόθηκε ένα δείγμα γραφή σήμερα στο πώς ήρθαμε προγραμμένο αυτόν τον κατάλογο, θα έλεγα εγώ, από την Νέα Δημοκρατία. Ούτως ή άλλως θα δει κανείς ότι απουσιάζουν και οι προτάσεις και οι προβλέψεις ακόμα και για την ίδια τη Θεσσαλονίκη. Για ένα εμβληματικό έργο, όπως είναι για παράδειγμα, για ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Γιατί είδα και την προαγγελία σας και την ύλη που έχετε στο σημερινό σας δελτίο, κύριε Λατσάρη. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Πατρικίδη. Είναι ακριβώς μια, θα έλεγα εγώ, εντός εισαγωγικών, αρπαχτή από την πλευρά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είναι πολύ στριμωγμένη, βλέπει αυτό τον κατήφορο και είναι ό,τι προλάβει πραγματικά να προγράψει προς όφελος του ίδιου και των λίγων και των εκλεκτών. Είναι χρήμα που μοιράζεται, ξέρετε, αφιδώς προς τους λίγους. Το λέμε, μάλιστα στη γλώσσα μας, αλλά εξάλλου δεν είναι τι λέμε εμείς, είναι τι αποκαλύπτεται καθημερινά. Αυτές οι αναθέσεις, αυτά είναι οι συγκεκριμένες 5 και 6 εταιρείες που θα έρθουν πάλι να πάρουν το χρήμα και τα δεκάδες, τα εκατοντάδες εκατομμύρια. Να μιλήσετε ονομαστικά στο ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον θεωρείτε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Να ενημερώσετε τον ελληνικό λαό, κυρία Αυγέρη. Εμείς και σας προκαλώ και σας προσκαλώ να το κάνετε. Λαό. Και πολύ καλό που έλεγα, μάλιστα. Δεν σας συγγνώμη, δεν σας άκουσα, κύριε. Λέω να μιλήσετε ονομαστικά στον ελληνικό λαό, εφόσον θεωρείτε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μιλήσαμε ονομαστικά, σας προσκαλώ και σας προκαλώ να το κάνετε. Πολύ καλό που έλεγα. Όπως μιλήσαμε και για την Τράπεζα Πειραιώς, όπως μιλήσαμε και για τον κύριο Φουρτιώτη,
το θέμα του οποίου φέραμε στη Βουλή και άλλες πολιτικές δυνάμεις και απαξιώνει ο κύριος Μητσοτάκης, λένε ότι ξέρετε, εμείς είναι ντροπή να το φέρνεις αυτό στη Βουλή. Είναι ντροπή να το φέρνεις στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα αυτό. Με τον συγκεκριμένο, η Νέα Δημοκρατία κάνει δουλειές. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη του είχε δώσει αστυνομική φρουρά που δεν την έχει ούτε καν ο πρόεδρος ή η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και αστυνομική φύλαξη και περιπολικά και 24-ωρη φύλαξη στο σπίτι του. Η κυβέρνηση και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης έχει προσωπικές ευθύνες για το φαινόμενο Φουρτιώτη. Για το πώς έχει καταντήσει η πολιτική μας ζωή και πραγματικά για το ποιος μας κυβερνά. Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο. Ας απαντήσει, ακόμα δεν έχει απαντήσει. Χθες έστριψε δια το αραβόνους η κυρία Πελώνη, η κυβερνητική εκπρόσωπος. Τι ακριβώς ήθελε να πει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας με τις δηλώσεις του στην εφημερίδα Ντοκουμέντο. Ότι πήγε μενόμενος ο κύριος Φουρτιώτης με τους μπράβους του και χτυπούσε τις πόρτες γιατί ελέγχθηκε. Για όλα αυτά που το καταμαρτυρούσαν, ότι παρουσίασε στρεβλά, ψεύτικα στοιχεία, ότι δήθεν ήταν ένας εργαζόμενος που έπαιρνε 60.000 ευρώ το μήνα και ότι με βάση αυτά θα έπρεπε να αποζημιωθεί από το πρόγραμμα συνεργασία. Ακόμα δεν έχει απαντηθεί. Ούτε καν δεν έχουν απαντήσει στον κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο. Δεν είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Βρούτσης. Είναι πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Φανταστείτε να έκανε αυτή την καταγγελία ένας βουλευτής ή ένας τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα είχε γίνει. Κάνει τις καταγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ καθημερινά, σε κάθε περίπτωση. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Και για άλλες περιπτώσεις, ξέρετε, που προλαβαίνουμε και σκάνδαλα, γιατί τους πιάνουμε τη γίδα στην πλάτη, μετά λένε, μα δεν είναι έτσι, διαψευστήκατε. Σκεφτείτε, δηλαδή, τους πιάνεις με τη γίδα στην πλάτη και τους σταματάς. Πόσα πράγματα, δηλαδή όταν αποπειρώνται να κάνουν κάτι και πόσα πράγματα τα στυλιτεύεις ενώ τα έχουν διαπράξει, αλλά ειλικρινά δεν ιδρώνει το αυτί τους. Και εδώ επίσης είναι ένα ζήτημα, ξέρετε, και είμαστε ένα κράτος δικαίου και την παρέμβαση της δικαιοσύνης και πώς διαχειρίζεται αυτές τις περιπτώσεις, τελική ανάλυση. Γι' αυτό υπάρχει και η διάκριση των εξουσιών. Αν η εκτελεστική εξουσία πραγματικά δεν τα κάνει καλά και επειδή η κοινοβουλευτική και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος ούτως ή άλλως είναι στα χέρια της πλειοψηφίας, της απόλυτης πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας, ας παρέμβει η δικαιοσύνη. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρό. Επειδή μιλήσατε για δικαιοσύνη, θα σας ζητήσω ένα πολιτικό σχόλιο για τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η λειτουργία των δικαστηρίων σε όλη την Ελλάδα σήμερα. Τα δικαστήρια άνοιξαν, η αγορά δεν άνοιξε στη Θεσσαλονίκη. Ελάτε. Εντάξει, είναι σε εκκρεμότητα. Ούτως ή άλλως, εγώ πιστεύω ότι ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις για τη λειτουργία συγκεκριμένων κοινωνικών μονάδων, παραγωγικών χώρων, θα πρέπει να γίνεται με καθαρά επιστημονικούς όρους. Mm-hmm. Και να είναι ενιαίοι αυτοί οι επιστημονικοί όροι για παντού. Δεν μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις à la carte. Αλλά δυστυχώς, το έχουμε ξαναπεί από την δική σας συχνότητα και από εδώ από το δελτίο σας, ότι η κυβέρνηση έχει εργαλειοποιήσει την επιστημονική άποψη και τις εισηγήσεις. Για την περίπτωση των σχολείων ισχύουν άλλα, για την περίπτωση των μέσων μαζικής μεταφοράς ισχύουν άλλα, για την περίπτωση των μεταφορών με τα αεροπλάνα ισχύουν άλλα, πλήρη τα αεροπλάνα όταν μετακινείς από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, άλλα για το λιανοπόριο κλειστά, άλλα για παράδειγμα για τα Ινστιτούτα Αισθητικής. Αλλά εδώ πιστεύω ότι ήρθε και η ώρα και των ειδικών και των επιστημόνων να ορθώσουν το ανάστημά τους και να διαχωρίσουν και τη θέση τους. Και στη τελική ανάλυση, αφού έχει γίνει, ας με επιτραπεί η έκφραση, κλωτσοσκούφι αυτή η επιτροπή, ας αναλάβει και την ευθύνη, αφού ούτως ή άλλως πολιτική είναι η απόφαση που παίρνει κάθε φορά η κυβέρνηση για το τι θα κάνει ή μετά θα το αναβάλει ή θα το αντιστρέψει. Ας παίρνει μόνη της την ευθύνη για αυτά που αποφασίζει, για να ξέρουμε ότι τελικά οι αποφάσεις είναι πολιτικές. Μην κρυβόμαστε. Ο κύριος Μητσοτάκης έρχεται, παίρνει τις αποφάσεις ανάλογα με το τι νομίζει ότι τον βολεύει, που δεν τον βολεύει, γιατί τα έχει κάνει μαντάρα τιτανικός. Ας έρθει και ας πει ότι αποφασίζω αυτό και αν του βγει, ας του βγει, αν δεν του βγει, ας μην του βγει. Αλλά σε τελική ανάλυση, τίποτα από όσα αποφασίζει δεν βγαίνει για την ελληνική κοινωνία. Όλη την εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, έχω φίλους γνωστούς, ετοιμάζονταν, κάναν προμήθειες για τα μαγαζιά τους, για την ανοιξιάτικη περίοδο εν ώψη Πάσχα, να εφοδιάσουν τα καταστήματά τους με ρουχισμό, με παπούτσια. Περίμενε και ο κόσμος να βγει στην αγορά. Με τι κριτήρια αυτό αποφασίστηκε την περασμένη Τετάρτη και με τι κριτήρια ξαναποφασίστηκε την Παρασκευή. Και γι' αυτό λέμε, κύριε Λαζάρου, επιτέλους να δοθούν στη δημοσιότητα αυτά τα πρακτικά. Τι εισηγούνται. Μάλιστα.
Κυρία Αυγέρη, και ένα σχόλιο θα σας παρακαλέσω, ήρθε η ώρα, και για τις λαϊκές αγορές, καθώς αύριο προχωρούν σε κινητοποιήσεις οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών, παραγωγοί και επαγγελματίες. Εμείς, ξέρετε, εδώ και μήνες, από τότε που ανακοινώθηκε αυτή η πρόθεση της κυβέρνησης να αλλάξει το καθεστώς για την αδειοδότηση των λαϊκών αγορών, παρότι υπάρχουν και εκεί παθογένειες και ότι πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις, πάντα όμως προς όφελος και της διαφάνειας και της δικαιοσύνης και το κυριότερο προς όφελος και του καταναλωτή. Η λαϊκή αγορά, ο θεσμός της κύριε Λαζάρου, είναι ένας θεσμός που προέρχεται από λαϊκούς ανθρώπους, παραγωγούς, ανθρώπους που εργάζονται μέσα στις λαϊκές αγορές και απευθύνεται σε λαϊκούς ανθρώπους. Εάν χαθεί αυτό το στοιχείο από τη μία πλευρά, δηλαδή δεν είναι οι λαϊκοί άνθρωποι που διαχειρίζονται τις λαϊκές αγορές, αλλά είναι πολυεθνικές, ή ελάχιστοι ιδιώτες πάλι επιχειρηματίες που θα βάλουν πόδι και μέσα στις λαϊκές αγορές και θα τις καταστήσουν μονοπόλιο, τότε θα χαθεί και η έννοια της λαϊκότητας και για τον αγοραστή, για τον καταναλωτή. Θα δημιουργηθούν μονοπωλιακές καταστάσεις. Αυτό το επισημάναμε από πρώτη στιγμή ως κίνδυνο. Ούτως ή άλλως είχαμε εδώ τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές, συναντήσει με τους εκπροσώπους των λαϊκών αγορών. Μας είχαν πει ότι αυτό θα ήταν πραγματικά το τέλος της λαϊκής αγοράς και για τους ίδιους και για τις οικογένειές τους και για τα παιδιά τους, που στις περισσότερες περιπτώσεις ακολουθούν το επάγγελμα των γονιών τους. Δεν πρόκειται να το καταλάβει ο κύριος Μητσοτάκης, ξέρετε γιατί. Γιατί προφανώς δεν είναι ένας από εμάς. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένας, θα έλεγα εγώ, ολιγάρχης. Είναι μέλος μιας οικογένειας που αντιλαμβάνεται τη διαχείριση κυβερνητική στη χώρα μας ως σαν να διαχειρίζεται την οικογενειακή του κατάσταση και την οικογενειακή του περιουσία. Δυστυχώς μιλάμε για ένα ιδιότυπο καθεστώς δημοκρατίας, εντός πολλών εισαγωγικών πια, με την περίοδο διακυβέρνησης του Μητσοτάκη. Νομίζω ότι αυτά που ζούμε τώρα, αυτά που ζει ο λαϊκός κόσμος, δεν τα έχει ζήσει η Ελλάδα ούτε στα χρόνια της διακυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη του πατρός, που ευτυχώς ήταν μόνο τρία. Και πραγματικά πιστεύω ότι η λαϊκή οργή και η δυσαρέσκεια είναι τέτοια που θα ανακόψουν αυτούς τους σχεδιασμούς του κ. Μητσοτάκη, γιατί σύντομα θα αποτελεί παρελθόν για τη χώρα και από τη διακυβέρνησή της. Κυρία Βιέρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.